ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι ένοχη, αμετάκλητα ένοχη. Δεν έχουν μονάχα πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες. Είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα. Με αποδείξεις πια επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της. Ο Πρωθυπουργό αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της διαφάνειας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Η Βουλή, η Βουλή σύντομα, η Βουλή επί θα συζητήσει. Ο κύριος Μητσοτάκη θα αναγκαστεί να έρθει εδώ, ακόμα και αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει, θα αναγκαστεί να απαντήσει και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει. Με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Όποια και αν είναι η απάντηση, είμαι βέβαιος ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Καλοδεκούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει αποφάσισε να το κάνει τώρα, λίγο πριν τι εκλογέ, μια πάρα, πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όχι μόνο να επαναπιβεβαιώσουν τη συνοχή τη κοινωνική μα ομάδα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κυρίω να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραγιών. Εγώ δεν επιθυμώ την σύγκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε σε μια ακόμα πολιτική βραδιά στο κανάλι τη Ναυτεμπορική, στον δρόμο προ τι εκλογέ. Τι εκλογέ που uh, θα γίνουν μέσα στο uh, επόμενο τρίμηνο, τετράμινο. Αλλά ήδη βλέπουμε να uh, εκκινεί η προεκλογική εκστρατεία σε ένα προεκλογικό σκηνικό φωτιά. Φωτιά στη Βουλή από την πρόταση δυσπιστία που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριο Αλέξη Τσίπρα. Είδατε ήδη. Το σκεπτικό, τι είπε κλείνοντα την ομιλία του στην Βουλή. Απάντηση από τον Πρωθυπουργό, καλοδεχούμενη. Θέλω σύγκριση και όχι σύγκρουση, είπε από την Κρήτη ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν βεβαίω ότι θα έχουμε πολλέ ακόμα βραδιές φωτιά, πολιτικέ βραδιές φωτιά. Έω τι εκλογέ. Σημαίνουν ένα πολύ θερμό α, διήμερο αύριο και μεθαύριο στην Βουλή και να τα συζητήσουμε όλα με του καλεσμένου μα απόψε. Να καλωσορίσω καταρχά από απόσταση τον α, κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υφυπουργό Δικαιοσύνη. Ε, κύριε Καραγκούνη, μα κρατά μακριά. Ο κορονοϊό ήταν να είστε εδώ μαζί μα στο στούντιο. Τα περαστικά μα καταρχήν. Και ευχαριστούμε θερμά που είστε παρόν έστω και από απόσταση σε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντω θα ήθελα να ήμουν από κοντά, να τα λέγαμε και πιο ζωντανά, δεν πειράζει. Ε, θα, θα, προσπαθήσω και από εδώ έτσι να κάνουμε μια αγώνιμη συζήτηση και κουβέντα. Και βέβαια, καλησπέρα και στο πάνελ και στου. Ε, να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τη Ναυτεμπορική τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, υπεύθυνο στρατηγική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον, κύριο... Καλησπέρα, καλησπέρα και περαστικά στον κύριο Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Λόπουλε. Καλή δύναμη. Και τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη, μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασό Κινήματο Αλλαγή. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Καλησπέρα και από μένα. Καλώς... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Περαστικά, Κώστα. Και... και... Ε... Λε να πρέπει ε... να κάνω ε... κάνα τεστ που ήμασταν προχθέ <laughs> μαζί. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν με τον κύριο Ξεκαλάκη μαζί σε μια άλλη εκπομπή. Ελπίζω να, να είχα κολλήσει εχθέ. Ναι. Οπότε πάνω, να είσαι βασικά κίνδυνο. Ε, κύριε Καραγκούνη, να ξεκινήσουμε από εσά, όχι μόνο επειδή είστε μακριά, αλλά επειδή και η κυβέρνηση ε, έχει το βάρος της απάντησης σε όσα αποκαλύφθηκαν, επιβεβαιώθηκαν, αν θέλετε, σήμερα. Ε, τα στοιχεία που έφερε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πόρισμα, την έρευνα της ΑΔΑΕ και του κυρίου Ράμου, δείχνουν επιβεβαιωμένα πλέον ότι παρακολουθούν το. Από την ΕΕΠ έξι δημόσια πρόσωπα, ένας νύν υπουργό ο κύριος Χατζηδάκης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ε, αποτελεί αυτό ζήτημα πολιτικό, αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας. Uh, ποια είναι η θέση σας. Κοιτάξτε, η ιστορία αυτή των νόμιων επισυνδέσεων, κυρία Λιβαδάρη, την οποία τουλάχιστον εγώ την παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, δηλαδή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή, προφανώ και απασχολεί και προφανώ και απασχολεί τη Δημοκρατία πάνω απ' όλα. Γιατί όντω, όλο αυτό το διάστημα και στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και στι Επιτροπέ Θεσμών και Διαφάνεια, προσπαθήσαμε να βρούμε μία άκρη σε αυτό το νήμα, το οποίο φαίνεται, κυρία Λιβαδάρη, να ξεκινάει όχι από το 2019. Αλλά να ξεκινάει από το 2015 και εντεύθυντα. Γιατί είναι πλήστα όσα τα παραδείγματα και νόμιων επισυνδέσεων, αλλά και εντοπισμό παράνομου λογισμικού, από το 2016 σύμφωνα με το Citizen Lab. Και φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται και μετά το 2019. Και βεβαίω τώρα έχουμε ένα τελείω διαφορετικό τοπίο που αφορά τι νόμιε επισυνδέσει, τι οποίε παρέθεσε ο κύριο Τσίπρας στη Βουλή. Ε, οπότε ε, θεωρώ ότι για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να καταλάβουμε και τη, να, να έχουμε μάλλον μια συνολική άποψη της, της υπόθεση αυτής ε, γιατί καταλαβαίνω θα κάνουμε μια αγώνιμη αντιπαράθεση και με τους ε, ε, συναδέλφους. Είναι βέβαιο και ε, εδώ και τις επόμενες μέρες κύριε Καραγούνη. Πρώτα απ' όλα, όλα στη Βουλή όπου εκεί θα γίνει η αντιπαράθεση αλλά λέω για σήμερα και με τους καλούς συναδέλφους ε, που ε, βρισκόμαστε στο πάνελ. Τέλο πάντων, ο, 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 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση και αυτό είναι ξεκάθαρο και το ξέρουμε την πρώτη στιγμή ε, ότι θα επιμείνει στα θέματα αυτά. Εγώ, ω βασική αρχή, θα έλεγα, έχοντα πλήρη γνώση και μά μάλλον έχοντα γνώση όλη τη υπόθεση από την πρώτη στιγμή και βεβαίω μια υπόθεση, όπω σα είπα, που εκκυνή από το 2015 και μετά, διότι πρώτε, όπω ξέρετε, νόμιμε επισυνδέσει ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με την αφορμή του κυρίου Πιτσιόρλα και βέβαια μετέπειτα δύο υπουργών και ίσως και άλλων, θα έλεγα, άλλες περιπτώσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα εμπλοκής της ΑΔΑΕ με την έννοια πια έρχονται, έγινε μια αίτηση του κυρίου Τσίπρα προς τον κύριο Ράμο. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε συγκεκριμένα τα πράγματα η, η, η αίτηση αυτή και η εμπλοκή γίνεται ας μην το πω παράτυπα γιατί δεν θέλω να, να χρησιμοποιώ το τις εκφράσει, εκφράσεις κύριε Λιβαδάρη δηλαδή, αλλά δηλαδή, γιατί μπορεί να... να έγινε παράτυπα η αίτηση του κυρίου Τσίπρα εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό που λέω θα μπορούσε να πει εις στα άκρα όρια του νόμου. Ο νόμος δηλαδή, δεν το προβλέπει αυτό. Προβλέπει μόνο η ενημέρωση του... στο φυγόμενο και σε κανέναν άλλον. Και αυτό το επιβεβαιώνει και το τελευταίο νόμος του 5002. Σας αναφέρω μόνο το άρθρο 5 του 2225 του 94 και το 4790 το άρθρο 87 του 2021 που προβλέπει την διαδικασία. Οπότε, που είναι το πολύ ε, ουσιαστικό ε, ζήτημα. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με το ποιο ασχολείται με την υπόθεση αυτή και ποιο έχει σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως, προβλέ, όπως, ξέρετε πάρα πολύ καλά, το 19 παράγραφος 1, προβλέπει ποιο έχει την δικαιοδοσία να ελέγξει όλες αυτές τις υποθέσεις. Όχι τη λειτουργία ή, της, ή τη γνωστοποίηση ή αυτό το οποίο προβλέπει ό,τι προέπουν όλοι οι νόμοι για την ΑΕΠ ΕΕ που αφορά τον κύριο Ράμο, αλλά βεβαίως, επειδή όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα, στους δύο εισαγγελεί. Αυτοί έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και όλε τι δυνατότητε και όλε τι δικαιοδοσίες να μα πούν τι ακριβώ έχει συμβεί με αυτήν. Κύριε Καραγωνή, ε, υπάρχει όμω ε, η γνωμοδότηση, αν θέλετε να το πω έτσι εντό εισαγωγικών, γιατί είναι και μια ε, ε, έκφραση την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ σε αυτή την αντιπαράθεση. Ε, Σχεδόν σύσσωμου του νομικού κόσμου και των συνταγματολόγων ότι ορθώ έπραξε ο κύριο Ράμο σε, σε όλε τι φάσει τη υπόθεση. Ε, και ε, να μην μείνουμε ίσω στη διαδικασία, να δούμε και την ουσία τη υπόθεση, διότι και παραμένει το γεγονό ότι παρακολουθεί το ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΣ, οι γενικοί διευθυντέ εξοπλισμών, ο σύμβουλο εθνική ασφάλεια του Πρωθυπουργού και ο τότε Υπουργό Ενέργεια και νυν Υπουργό Εργασία. Αυτά συν οι υποθέσει του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη και του κυρίου Θανάση Κουκάκη που ήταν επιβεβαιωμένε ήδη. Προφανώ και αυτό είναι που ενδιαφέρει και προφανώ είναι αυτό που έχει πει και η κυβέρνηση ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ψάξει ποιο ακριβώ χρησιμοποιεί, ποιο παρακολουθούσε καταρχήν όσον αφορά τις, θα έλεγα, το παράνομο λογισμικό. Αλλά όσον αφορά τι νόμιμε επισυνδέσει, για ποιο λόγο γίνανε αυτέ επισυνδέσει και πόσε στοιχειοθετούνται. Και εδώ το ερώτημα που σα θέλω το κύριε Λιμπανάρη, όχι συμψηφιστικά. Δεν το λέω συμψηφιστικά. Λέω ότι αυτή η έρευνα εισαγγελική το γνωρίζουμε, ξεκινάει από το 2015-2016 που είχαμε νόμιμε τι μέχρι σήμερα. Ο κύριο Ράμο, βέβαια, έχει επιλέξει να, α, να, απαντήσει βέβαια στον κύριο Τσίπρα, αλλά να παραθέσει τα στοιχεία και αυτό. Δεν θέλω να κάνω όμω νομική ανάλυση και αντιπαράθεση, και αυτό παρά τον νόμο. Αλλά τέλο πάντων θέλει να παραθέσει αυτά τα στοιχεία που αφορούν το 19 και μετά. Ε, τώρα, επειδή Υπάρχει όμως... διάφορα και επειδή έχει υποθεί και από άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι υπάρχει κομματική εγκύτητα ναι. του κυρίου Ράμου με τον ΣΥΡΙΖΑ, Όχι. Αυτό είναι το στοιχείο. Δεν υπόθηκε από συναδέλφου σα στην Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω αυτό. Λέω, λέω ότι πρέπει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περίοδο που είναι προεκλογική, γενικά όλοι όλοι οι θεσμοί συνολικά και βέβαια και ανεξάρτητε αρχέ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που παρατίθεται. Γιατί το λέω. Και θα μπορούσε κάποιο καλόπιστο να πει, υπάρχουν νόμιμε επισυνδέσει και πριν το 19. Γιατί δεν παρατίθενται και αυτέ ε, από τον κύριο Ράμο. Δηλαδή, να πει ο κύριο Ράμο, μετά του ελέγχου που έχω κάνει, το αρχείο, το αρχείο είναι γνωστό του κύριου Ράμο. Ο κύριο Ράμο γνωρίζει τι όποιε νόμιμε επισυνδέσει υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και θα πει κάποιο καλόπιστο να πει, μα αφού υπάρχουν στο αρχείο, γιατί γίνεται αυτή η έννοια μπαίνει μια υποκοινωνιακή διάσταση να πάμε στους παρόχους, να ζητήσουμε τους συγκεκριμένους αριθμούς με τα συγκεκριμένα ονόματα. Μα στο αρχείο της ΑΔΑΕ υπάρχουν όλα τα στοιχεία αυτά. Και δεν υπάρχουν μόνο από το 19 και μετά. Υπάρχουν και στοιχεία πριν το 19. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, αν μπορούσε να μπούμε σε μια λογική νόμιμη συνδέσου συνολικά στο πολιτικό προσωπικό, τότε κανονικά ο κύριος Ράμος έπρεπε να πει... Ε, Υπάρχουν ε, είναι σε γνώση μα στην ΑΔΑΕ, γιατί έχουμε κοινοποιηθεί από τον εισαγγελέα, όπω ορίζει ο νόμο. Οι τάδε και τάδε και τάδε και τάδε επισυμβέσει πολιτικών προσώπων υπουργών συνολικά από το 2015 μέχρι σήμερα. Να πάμε και νωρίτερα, μην θα πάμε και νωρίτερα, έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Και αυτό θα αφορούσε, α το πούμε, την επικοινωνιακή διάσταση. Για την πραγματική διάσταση, ουσιαστική, γιατί ο κύριο Χατζηδάκη παρακολουθεί το, γιατί ο κύριο Φλόρο παρακολουθεί το, γιατί άλλοι υπουργοί του ΣΥΡΖΑ παρακολουθούνται. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμεί. Αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν θα έχει περάσει η ανενόχληση. Θα αυτά. Κύριε Καραγκούνη, θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί αυτό πέρα από την δικαστική διερεύνηση έχει και μια πολιτική ουσία προφανώ, όπω αντιλαμβάνεστε. Όχι, συμφωνώ. Να συμφωνώ με τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Ωραία. Ξεκαλάκη σε Φράξη. πρώτη φάση. Κύριε Ηλιόπουλε, ουσιαστικά λέει ο κύριο Καραγκούνη ότι ο κύριο Ράμο επιλεκτικά αποφάσισε να διερευνήσει ενώ υπήρχαν τα στοιχεία και να αναδείξει τι συγκεκριμένε παρακολουθήσει από την ΕΕΠ. Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, η επιχείρηση η συγκάλυψη απέτυχε. Κατέρευσε. Έχουμε πλέον όχι στοιχεία, όχι συζήτηση. Έχουμε τι αποδείξει ότι με κυβερνητικέ εντολέ είχαμε παρακολούθηση κορυφαίων στρατιωτικών στελεχών, κορυφαίων, του αρχηγού ΓΕΘΑ, του αρχηγού ΓΕΣ, των συνεχώς ανθρώπων. κύριο θα την ανακτήσουμε. Ναι, των ανθρώπων κ. Κ. που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά. Άρα εδώ πλέον έχουμε ένα δεδομένο. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί ήταν κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το πιστέψω. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι κίνδυνη για την εθνική ασφάλεια ήταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μπορεί να ήταν κίνδυνη για, τα... για του σχεδιασμού που έκανε ο κύριο Μητσοτάκη για τα εξοπλιστικά. Αυτό να το ακούσω. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο ζήτημα, θα πρέπει να απαντηθεί συνολικά ποιοι ήταν οι λόγοι για του οποίου είχαμε την παρακολούθηση και του κύριου Χατζηδάκη και του κύριου Ανδρουλάκη που ακόμα δεν έχει απαντηθεί και του κυρίου Τέλογλου και του κυρίου Κίρτσου και του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Μαλιχούδη. Όλοι αυτοί είναι δημοσιογράφοι ή πολιτικά στελέχη τα οποία ήταν υποπαρακολούθηση από την ΕΕΠ. Η οποία πλέον έχει φανεί κιόλα ότι είχαμε και ένα, αν θέλετε, κοινό δίκτυο ΕΕΠ Predator. Αυτό πια έχει τεκμηριωθεί. Άρα. Σε αυτή τη συζήτηση, γιατί άκουσα και τη φράση του κύριου Μητσοτάκη θα έρθει να κάνει σύγκριση τετραετιών. Είπε σύγκριση και όχι σύγκρουση. Ο κύριο Μητσοτάκη δεν θα έρθει για σύγκριση. Ο κύριο Μητσοτάκη θα έρθει για απολογία στη Βουλή. Είναι απολογούμενο. Είναι απολογούμενο ω επικεφαλή ενό παρακρατικού μηχανισμού. Είναι απολογούμενο γιατί έχει παραβιάσει το Σύνταγμα. Είναι απολογούμενο γιατί έχει παραβιάσει και έχει ανοίξει μια μεγάλη πληγή στη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Και θα πρέπει να δώσει πολύ συγκεκριμένε απαντήσει. Έλεγε ο κ. Καραγκούνη όμω πριν από λίγο <coughs> ότι εδώ μιλάμε για μια πρακτική η οποία είναι ουσιαστικά πάγια στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι ε, ε, και επί των ημερών σα, επί δια ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν παρακολουθήσει υπουργών και επιλέγει, επελέγει, ε, όπω λέει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, για λόγου επικοινωνιακού, να αναδειχθεί το συγκεκριμένο κομμάτι δράση τη ΑΕΠ. ΕΕ. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε παρακολούθηση υπουργού, θα την είχαν ήδη βγάλει στη δημοσιότητα. Αναφέρεται στη γνωστή υπόθεση. Ε, η γνωστή υπόθεση Πιτσιόλα όταν τον ο Πιτσιόλα δεν πιτσίολα. ήταν υπουργό. Άρα, πρώτο ψέμα. Δεύτερον, στη γνωστή υπόθεση Πιτσιόλα η παρακολούθηση σχετιζόταν με εντολή για σκάνδαλο που σχετίζεται με λεφτά από το Κατάρ, για το οποίο μια σειρά από άνθρωποι. Αν έχουμε τον κύριο Καραγόνη, ήδη... μπορούμε να τον έχουμε στο παράθυρο, γιατί νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μα. Μια σειρά από άνθρωποι είναι ήδη στη δικαιοσύνη. Άρα, εκεί τι ακριβώ θα έκανε μια ευρωπαϊκή χώρα, όταν βλέπει ότι υπάρχει μια έρευνα η οποία τρέχει, ξαναλέω, για ποινικό θέμα, όχι για θέμα εθνική ασφάλεια. Τι θα έλεγε ο Πρωθυπουργό, ότι αυτή η έρευνα να σταματήσει. Αυτό δεν θα ήταν ευρωπαϊκή πρακτική. Άρα, ξαναλέω, είναι ένα φτωχό συμψηφισμό. Εδώ το ερώτημα είναι το εξή. Η κυβέρνηση λέει όλο αυτό το ότι ο κύριο Μητσοτάκη δεν ήξερε τίποτα αν ο κύριο Μητσοτάκη δεν ξέρει τίποτα, το ερώτημα είναι ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Αν είμαστε σε μια χώρα στην οποία παρακολουθείται η ηγεσία του στρατού, παρακολουθούνται υπουργοί, παρακολουθούνται δημοσιογράφοι και ο κύριο Μητσοτάκη δεν ξέρει τίποτα που είναι ο υπεύθυνο για την ΑΕΠ, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Αν ο κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ψεύτη, για μα είναι φανερό ότι είναι ψεύτη. Πάμε στο δεύτερο επιχείρημα, ρηπαρά δίκτυα μέσα στην ΑΕΠ. <coughs> δηλαδή, ο κύριο Οικονόμου μα λέει ότι υπάρχουν αυτονομημένοι μηχανισμοί μέσα στην ΑΕΠ, ότι ω υπηρεσία είναι πλέον διάτρητη. Αυτό από μόνο του θα ήταν λόγο παρέτηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν μα λένε ποια είναι αυτά τα, ρε, τα ρηπαρά δίκτυα. Γιατί κ. Λεβαδάρη συγχωρέστε με, αλλά δεν έχω δει ποτέ καμία μαφία να συλλαμβάνει τον εαυτό τη. Κύριε Λιώπλε, ε, είναι όντω δύσκολο να. <coughs> Αποδεχθεί κάποιος ότι η ΕΕΠ έκανε όλα αυτά ερήμην της πολιτικής ηγεσία και του Πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά όμως... Ε, Μιλάμε ε, για δύο χρόνια ειδικά. Είναι απόλυτη και η βεβαιότητα η δική σα και του κύριου Τσίπρα στη Βουλή. Ε, χαρακτήρισε απολύτω ένοχο τον Πρωθυπουργό. Εγκέφαλο του ε, δικτύου για εγκληματικό δίκτυο μες στο Μαξίμου μίλησε. Ε, από πού προκύπτει ότι είναι... Πού είναι τα στοιχεία, υπάρχουν να αποδείξουμε στην έρευνα η Ράμου, η για παράδειγμα, καλύτερη απόδειξη... ότι είναι εκκίνητο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αυτό το δίκτυο. Η καλύτερη απόδειξη είναι η προσπάθεια συγκάλυψη που ειναι τα στοιχεια υπαρχουν να αποδειξουμε στην ερευνα ραμου για παραδειγμα οτι κινειται απο τον κάνει ο κ. Μητσοδάκη από τη στιγμή που αυτά βγήκαν στο φω. Έστω ότι καλοπροαίρετα κάποιο δέχεται ότι δεν ήξερε. Τι έκανα όταν έμαθε, Πώ γίνεται, Δημοσιογράφοι και ο κ. Ράμο να βρίσκουν στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσε για έξι μήνε να βρει η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν έχουν απαντήσει ακόμα στον κύριο Ανδρουλάκη, Ποιο ήταν ο λόγο παρακολούθηση, ή θα δεχτούμε ότι όποιο δεν είναι δεξιό ή φίλο του κύριου Μητσοτάκη είναι ύποπτο για τα εθνικά του φρονήματα, να, ε, Θα απαντήσει ο κύριο Καραγκούνη. Αλλά πρώτα θέλω να θέσω στον κύριο Ξεκαλάκη το ερώτημα αν θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστία στο πάσο κίνημα αλλαγή. Ε, καλά, κύριες. νομίζω ότι αυτό είναι κάτι αυτονόητο όπω αντιλαμβάνεστε. Ε, εδώ πλέον. Ε, τίθενται πάρα πολύ σοβαρά θέματα σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας του Πρωθυπουργού απέναντι στο πολίτευμα. Και ξέρετε, επειδή το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, νομίζω για να είμαστε όλοι ειλικρινείς, κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σήμερα ενώ έχει παρέλθει μια περίοδο όπου εξ η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου και του ίδιου του Πρωθυπουργού και των στελεχών τη, επιχείρησε να υποβαθμίσει εξ αρχή το θέμα, κανεί λοιπόν δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο σήμερα να διαπιστώνεται η παρακολούθηση τόσο κέριων πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων. Και ξέρετε, επειδή αν είναι να συζητάμε για νόμιμε επισυνδέσεις, σε θέματα που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, γιατί αυτό, γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι παρακολουθούν το, ε, και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γεννάται και ένα ακόμα ερώτημα. Γιατί παρατείνεται η θητεία του αρχηγού ΓΕΘΑ, εφόσον ετέθη τέτοιο θέμα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη περίοδο και για την εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα της χώρας, αυτές οι κυβερνητικές επιλογές πλήττουν όχι απλά το κύρος των ενόπλων δυνάμεων, πλήττουν και το ηθικό του στρατεύματος και άρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του είναι πολλές φορές υπόλογοι έναντι και αυτών και όλου του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο και το λέγαμε εξ αρχής ότι ο κύριος Μητσοτάκη φέρει την πολιτική ευθύνη γιατί η ΕΕΠ υπάγεται απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από εκεί και πέρα, αυτό που όλους μας ενδιαφέρει είναι να τρέξει η εισαγγελική έρευνα η οποία κατά την εκτίμησή μας κόλλησε η εργή για να μπορέσουμε να αποδοθούν πέραν των δεδομένων πολιτικών ευθυνών και οι ποινικέ ευθύνε έναντι όσων συνέβαλαν να υπάρχει αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Εγώ με τα πολιτευτικά εξ όσο γνωρίζω, δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα τόσο εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων ποτέ. Μα γυρνάει σε εποχέ προδικτατορικέ, σκοτεινέ εποχέ για την χώρα μας και προφανέστατα θεωρούμε ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τον ελληνικό λαό και θα κρυθεί και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του. Και πλέον, επειδή το θέμα της μομφής τίθεται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, από εδώ και πέρα, εφόσον στηρίξουν τον Πρωθυπουργό τους, θα είναι συνένοχοι το σύνολο της κοινοβουλευτική ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά από αυτή την αποκάλυψη η οποία έχει γίνει όλους τους προηγούμενους μήνες. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, πλήττει τη δημοκρατία μας, πλήττει το πολιτικό μας σύστημα και δεν μπορούμε να πάμε στις εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει αποκάλυψη, πλήρη αποκάλυψη των ενόχων και πολιτικών αλλά και σε επίπεδο νομι... ε, ποινικών. Κύριε Καραγκονή, ε, τίθεται το ερώτημα και από τις ε, δύο πλευρέ και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι και εύλογο ερώτημα. Εάν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στον, υπουργό, στον ε, αρχηγό ΓΕΘΑ πώς είναι δυνατόν να παραμένει στη θέση του όταν μια κυβέρνηση ή μια υπηρεσία νιώθει την ανάγκη πληροφοριών να παρακολουθήσει με νόμιμη επισύνδεση τον αρχηγό ΓΕΘΑ σημαίνει ότι τίθεται ζήτημα και υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνη. Για δύο χρόνια, για δύο χρόνια. δεν ήταν παρακολούθηση για έξι μήνε, ήταν για δύο χρόνια. Καλά, και για μία μέρα να ήταν πάλι αλλά, πρόβλημα. Αλλά, αλλά λέω ότι το δύο χρόνια δείχνει και μία βαρύτητα, δεν είναι. Κύριε Βαδάρη, θα είμαι απόλυτα ειλικρινή σε, σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Και νομίζω όχι θα ήμουν, ήμουν ειλικρινή, θα ήμουν και πραγματιστή για το ζήτημα αυτό. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργό. Εμεί ε, είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αξιολογήσουμε ε, το τι θα πει δικαιοσύνη. Και το είχε πει από την πρώτη στιγμή. Βεβαίω, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είπε ότι ποτέ δεν είχε καμία σχέση, καμία ενημέρωση για αυτέ τι επισυνδέσει. Πάμε όμω στο δεύτερο κομμάτι και να απαντήσω ε, ουσιαστικά στο ερώτημά σα. Νομίζω ότι για το ζήτημα των νόμιμων επισυνδέσεων, όπω είπα και πριν, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Είτε αυτέ αφορούν, και θα το επαναλάβω, το τώρα, δηλαδή την παρούσα κυβέρνηση. Είτε αυτό αφορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου και εκεί είχαμε νόμιμε επισυνδέσει. Ο κ. Και ο αυτό ο κ. Γιατί το ο ο λέω. Ο έλεγε την ώρα που είχε διακοπεί η σύνδεσή μα, ότι δεν υφίσταται το τέτοιο άκου, θέμα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, 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 υφίσταται μια χαρά. Και μάλιστα επί δύο μήνε ο κ. Πιτσιόλα, γιατί τον είχαμε. Είχαμε, είχαμε, τον, είχαμε, τον, είχαμε τον, τον, διοικητή, τον πρώην διοικητή τη ΕΕΠ, και νομίζω μα ενώ επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Και μα το εξήγησε. Επειδή ο Μίλε ήταν πάρα πολύ κοντά στο κέντρο, δεν υπάρχει απόρριτο. Μέχρι το 19 δεν υπήρχε απόρριτο. Ξαφνικά από το 19 δεν από υπάρχει απόρριτο. Θέλω, θέλω να πω ότι υπήρχε νόμιμη επισύνδεση στον κύριο Πισιόλα όπω όταν, Υπουργού... όταν, όταν, ήταν... όταν, όταν, ε, όταν δεν ήταν υπουργό. Όταν ήταν υπουργό. Όταν ήταν υπουργό. Σα διαβεβαιώ για Όταν δεν ήταν υπουργό και η υπόθεση ήταν ποινική υπόθεση και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν ήταν ζήτημα εθνική ευθύνη. Θα σα πω κάτι. Μα το βεβαίωσε ε, ο κύριο Ζουπάτη όταν ήταν υπουργό και επιδημήνω. Για ένα δίμηνο, ενώ ήταν υπουργό, ήταν σε νόμιμη επισύνδεση και κατά τον κύριο Πιτσιόρλα δεν είχε ειδοποιηθεί για αυτήν την επισύνδεση αργότερα. εννοώ έτσι. Δηλαδή, μπαίνουν και ζητήματα κατά πώ έγινε. Δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνω, το κυβερνητικό αφήγημα, αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά συνεχίσουμε για, να υπάρχει ροή στη συζήτηση. Επιτρέψτε μου, όχι, θα σα πω κάτι και λέω, που λέω. Αυτό μπορείτε να το ψάξετε. δεν λέω ποτέ πράγματα που δεν ισχύουν. Σας σα λέω αυτό είναι, de facto αυτό σα λέω. Λοιπόν, πάμε όμω παραπέρα. Ή, οποιοδήποτε επισυνδέσει έγιναν μετά, αναφέρουν αναφέρουν δύο υπουργοί, δεν ξέρω άλλα πολιτικά στελέχη. Αλλά να μείνω στην ουσία. Λέω λοιπόν. Έχουμε ένα, μια ιδιοποιητική διαφορά για τα ζητήματα νόμιμων επισυνδέσεων. Είτε αφορούν το τώρα, όπω είπα, είτε αφορούν το πριν. Υπάρχει μια αξιολόγηση και σταχυολόγηση από τη δικαστική εξουσία. Οπότε το ζήτημα αυτό όπω αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σύνθετο. Και αν το ερώτημα το οποίο μου λέτε, κυρία Λιβαδάρη, έχει να κάνει, να το πω διαφορετικά, με μια έτσι, επικοινωνιακή διάσταση στο ζήτημα, δηλαδή πόσοι παρακολουθούνταν, για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το στο τώρα και στο πριν. Ε, νομίζω ότι σε αυτό η καλύτερη απάντηση θα ήταν να έρθει ο κύριο Ράμο. Παρότι στην λογική τη παράτυπη διάσταση του όλου πράγματο δεν έπρεπε να ενημερώνει θεωρητικά το Πανελλήνιο. Αλλά εγώ το αφήνω στην άκρη αυτό. Να πω ότι καλώ έκανε και ενημερώνει το Πανελλήνιο. Παρότι μόνο όπω προβλέπει ο νόμο, μόνο ο, ο ενημερώνεται και με πολύ συγκεκριμένε προποθέσει του νόμου. Α το πει όμω στην άκρη αυτό. Αν θα πούμε λοιπόν σε αυτή την επικοινωνιακή διάσταση, θα πρέπει ο κύριος Ράμος να μας πει συνολικά ποιοι παρακολουθούνταν και για ποιο λόγο. Αν, αν, συνεχι, αν, αν, με την ολογική ότι συνεχίζεται αυτή η παρατυπία του νόμου. Πολύ ωραία. Και το αντιλαμβάνομαι. Εάν πάμε όμως στην ουσία της κατάσταση, ε, κατάστασης, τότε θεωρώ ότι το μόνο που έχουμε να περιμένουμε και το λέω με τα λόγου γνώσεις, με ποια, με, με, σε ποια λογική, ότι γνωρίζω τι εφαρμόζεται και πώς θα εφαρμοστεί ο νόμο. Θα πρέπει να περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα, τη δικαστική έρευνα, η οποία θα μα πει για ποιο λόγο μπήκε σε νόμιμη επισύνδεση, όποιο μπήκε σε νόμιμη επισύνδεση, από ποιον μπήκε σε νόμιμη επισύνδεση ή αν μιλάμε για το παράνομο λογισμικό, πώ μολύνθηκε και ποιο προχώρησε μια τέτοια μόλυνση ή τέλο πάντων ποιο. υπέκλεπτε με παράνομο λογισμικό συνομιλίε πολιτικών ή οποιοδήποτε άλλον. Αυτή νομίζω είναι η οποιοδηποτε αλλο Ναι. Αυτή είναι η αυτη ειναι η ουσια Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε δηλαδή, τα πορίσματα τη δικαιοσύνη και να έχουμε συνολική άποψη και για το τώρα και για το πριν και για το και για οποιοδήποτε. Μισό <σολλήνω> λεπτό, κύριε Καραγούνη. Η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση από το καλοκαίρι όταν προέκυψε η ιστορία του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποιο στοιχείο από αυτή την πλευρά. Δεν γνωρίζουμε με ποιο ρυθμό πάνε οι έρευνε. Όχι, όχι από, το όχι από το καλοκαίρι. Ήταν μετέπειτα. Ε, υπήρξαν ημιντήριε αναφορέ. Και εγώ τον Ιούλιο ήταν κύριε Καραγκούνη. Τον Ιούλιο ήταν κύριε Καραγκούνη. Τον, Ιούλιο ήταν κύριε Τον Ιούλιο Τον Ιούλιο ήταν κύριε Καραγκούνη. Ωραία, θέλω να πω το εξή. Επειδή, γνωρίζω ότι έχουν, όπω έχουν κληθεί πρωταγωνιστέ σε τη τι Δημοσιογραφικά το γνωρίζω έτσι. Όπω έχουν στο τοφού δημοσιότητα, διάφορε πηγέ που λένε ότι πηγαίνουν διάφοροι πρωταγωνιστέ και καταθέτουν. Ή τα, πρακτικά τη Επιτροπή Δημοκρατισμού και Διαφάνεια που το γνωρίζω γιατί μα ζητήθηκαν από του εισαγγελεί και τα οποία τα παραδώσαμε. Θέλω να πω ότι αυτό τουλάχιστον που είναι σε γνώση μου από αυτή, από αυτή τη διάσταση είναι ότι προχωράει αυτή η έρευνα. Και προφανώ εκεί θα έχουμε και τα περισσότερα αποτελέσματα. Γι' αυτό θέτω Πλά, το θέμα είναι τη να διάσταση, διάσταση και πριν τι εκλογέ. Τη διτία. Νομίζω συμφωνούμε ε, όλοι ότι πρέπει να λήξει πριν μακάρι, διεξαχθούν μακάρι, οι εκλογέ. Μακάρι εκλογές. να προχωρήσει γρήγορα η έρευνα. Αλλά να, τώρα να υποδείξουμε στη δικαιοσύνη πότε θα κάνει την έρευνα. Δεν την κάνει την έρευνα. Προφανώ είναι ένα ζήτημα που είναι. Εδώ είναι μείζον θέμα όμω. Έτσι ακόμα. Προφανώ ένα ζήτημα το οποίο είναι μείζον. Συγγνώμη, δεν είναι θέμα οποίο... τη δικαιοσύνης δικαιοσύνη να πει η κυβέρνηση ποιο και γιατί έδωσε εντολή για παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, του Κουκάκη, του Μαλχούδη, του Κίρτσου, του Χατζηδάκη και του Στρατού. Δεν έδωσε κάποιο εξωγήινο την εντολή. Το η, καμή, εντολή πλέον. η εντολή υπήρξε από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει Όχι να, να κυβέρνηση. απαντήσει. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο δόθηκαν αυτέ οι εντολέ. Αν υπάρχει ρηπαρό δίκτυο, πρέπει να σε εξηγήσουν γιατί η κυρία Βλάχου είναι ακόμα στη θέση τη. Η κυρία Βλάχου yeah. που υπέγραφε αυτέ τι εντολέ, οι άνθρωποι που διώχθησαν, ο ανυψιό ο του κυρίου Μητσοτάκη, ο Δημητριάδη και ο κύριο Κοντολέων, ο πρώην διοικητή ΣΕΙΠ, ο οποίο δεν είχε τα προσόντα και άλλαξε ο νόμο για να τον βάλετε, πρέπει να μιλήσουν. Όλοι αυτοί είναι σε ένα καθεστώ προστασία. Ένα καθεστώ προστασία και σιωπή. Ένα καθεστώ που θυμίζει, συγχωρέστε με, αλλά θυμίζει τη σιωπή τη μαφία. Και αυτό προφανώ γιατί ο κύριο Μητσοτάκη είναι βαρύτατα εκτεθειμένο σε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι ο κύριο Καραγκούνη, χωρί να έχει εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, ω κυβερνητικό βουλευτή, πρέπει να υποστηρίξει ό,τι μπορεί να υποστηρίξει. Το κάνει όσο πιο έξυπνα μπορεί να γίνει. Είναι, είναι καλό δικηγόρο και υπερασπίζεται μια, μια χαμένη υπόθεση με τον καλύτερο τρόπο που νομικά μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά τα ερωτήματα πια δεν είναι διαδικαστικά. Δεν είναι διαδικαστικά. Να, ε, να απαντήσω, κύριε Λιόπουλε, σε αυτό το οποίο λέτε. Ε, είπατε ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε <έπαιρνηση> την εντολή. Η κυβέρνηση δεν έδωσε την εντολή. Ε, τουλάχιστον ε, αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργό. Αλλά φαντάζομαι ότι υπό μία έννοια θα πρέπει να διαρμηθεί αν δεν δόθηκε εντολή. Γιατί, γιατί έφυγε τότε υποφέρνηση... ε, ε, ο κύριο Δημητριάδη. Ακούστε. ο κύριος κύριο πολιτική... Δημητριάδη, συμφωνούμε ότι Έ... ήταν κυβερνητικό τέλεχο. Όχι, ήταν υπηρεσιακό παράγοντα. Φύγαν οι υπηρεσιακοί παράγοντε και δεν ανέλαβε κανεί την πολιτική ευθύνη στην πραγματικότητα. Γιατί ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη του γεγονότο. Αλλά λέω το εξή. Κύριε Ηλιοπούλε. με την ίδια λογική σου σας λέω, θα σας επέστρεφα όλα αυτά τα οποία λέτε και τις προηγούμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Προσέξτε, λέω νόμιμες επισυνδέσεις. Κύριε Καρακούλη, Απλά όλα τα ότι... στοιχεία τα έχετε. Τα έχετε όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε καταστρέψει κανένα στοιχείο. Αν έχετε κάτι, βγάλτε το. Εμεί το έχουμε πει 100 φορέ. Δεν, 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 το... δεν κρυβόμαστε από κανένα απόρριτο. Άρα δεν υπάρχει κανένα συμβασμό. Αν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μα, είναι ότι εμεί δεν κρυβόμαστε από κανένα απόρριτο. Δεν είναι, στα... κύριε Λόπουλο, το δεν είναι στα χέρια τη κυβέρνηση τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία αυτά είναι στα χέρια τη ΑΔΑΕ. Και τη ΑΕΠ. Και τη ΑΕΠ. Η ΑΕΠ χέρια... έχει πρόσβαση στα σε όλα αυτά τα στοιχεία. Εκτό και αν δεν προσέξτε. έχετε προσέξτε. πια εσεί πρόσβαση προσέξτε. στην ΑΕΠ. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εάν πούμε, αν δεν έχετε εάν πια πρόσβαση προσέξτε. στην ΑΕΠ, να το ξέρουμε, να, να τρομοκρατηθούμε πραγματικά για την εθνική ασφάλεια. Εάν μπούμε στη λογική τη ΑΕΠ, κύριε Λιόπουλε. Το ότι υπάρχει ένα άλλο νομικό καθεστώ και ένα άλλο νομικό πλαίσιο που έχουμε αποφασίσει συνταγμένα ω πολιτεία όλα τα χρόνια τώρα, που διέπεται από το απόρριτο. Εάν θέλετε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Το έχουμε πει εκατό φορέ. Συγκεκριμένη... Δεν καλυπτόμαστε από κανένα απόρριτο. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν, εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα στοιχεία κοινοποιημένα στην ΑΔΑΕ και προφανώ σα έχω πει τι γίνεται με το απόρριτο στην ΑΕΠ ΕΕ και ποιοι νόμοι το διέπουν. Σα λέω ειδοποιώ διαφορά σε όλα αυτά τα οποία λέτε, που εγώ, εγώ τα ακούω αυτά που λέτε είναι ότι υπάρχει εισαγγελική βούλα και στο τότε και στο τώρα. Οπότε εδώ, εφόσον υπάρχει δικαστική εμπλοκή, οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να μα καθαρίσουν τι ακριβώ συνέβη στι υποθέσει αυτέ, είτε αφορούν το τότε, είτε αφορούν το τώρα, είναι μόνο η εισαγγελική έρευνα. Σύμφωνα με το 19 παράγραφος 1 του συντάγματο, που μόνη αυτή μπορεί να κάνει τον έλεγχο αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια, ό,τι και να λέτε εσεί, και προφανώ ό,τι και να λέω εγώ, ε, εφόσον δεν γνωρίζουμε καταρχήν και τι έχει γίνει, είναι, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή την Κύριε Καραβούλη, Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα δικαστικό, θέμα δικαιοσύνη, το οποίο υπάρχει μια έρευνα. Μπορούμε να κάνουμε όση συζήτηση θέλουμε για του ρυθμού τη. Υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα και νομίζω ότι υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι. Αν η κυβέρνηση είχε δώσει την εντολή για τι παρακολουθήσει, υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα γιατί παρακολουθούνται οι συγκεκριμένοι τα συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα, παράγοντε, κυβερνήσει, δημοσιογράφη και του στρατού. Αν δεν είχε δώσει η κυβέρνηση την εντολή για την παρακολούθησή τη, κάποιοι στην ΑΕΠ δρούσαν αυτόνομα, τα ρηπαρά δίκτυα που λέει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα και υπάρχει, υπάρχει και πάλι ένα πολιτικό ζήτημα του να αποκαλύψει και να ξυλώσει, φαντάζομαι, αυτά τα δίκτυα η κυβέρνηση. Δεν συμφωνούμε σε αυτό, για να προσδιορίσουμε και ένα πεδίο συζήτηση. Έτσι δεν είναι. Με συμφωνούμε απόλυτα. Σα λέω τόση ώρα, ε, δεν, το λέω, ε, δεν το λέω με κάποιο ύφο, ε, α ύφος, ας πούμε. Ε, Τέλο πάντων, ε, ε, σα είπα ότι η δικαιοσύνη αυτό ακριβώ θέλει να, να δει και η κυβέρνηση αυτό έχει πει. Και ο ίδιο αυτό έχει πει. Να υπάρξει έρευνα, την οποία εμεί δεν έχουμε αρνηθεί, για να καταλάβουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Αναφέρεται προφανώ και ο κ. Οικόρμουμουμ αναφέρθηκε σε ρηπαρά δίκτυα. Μάλιστα. Υπάρχει όμω, ε, θα το επαναλάβω, ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σύνθετο, με την έννοια, δόθηκε μια εντολή προφανώ από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή από επιτελεί Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και σα λέω ότι χρονικά δεν το διακρίνω, γιατί δόθηκαν και στο παρελθόν τέτοιε εντολέ. Αλλά πέρασε από τη βάση μου την ε, δικαστική. Δηλαδή υπήρξε βούλα ε, προφανώ για να υπάρχει νόμιμη επισύνδεση. Αν μιλάμε για νόμιμη επισύνδεση, που προφανώ μιλάμε για νόμιμη επισύνδεση όπω το βεβαιώνει ο κύριο Ράμο. Οπότε, οπότε, νομίζω ότι καλό είναι να δούμε από εδώ και πέρα τι ακριβώ έχει συμβεί, ε, υπό ποιε προποθέσει δόθηκε ε, η νόμιμη επισύνδεση αυτή. Τι αφορά και για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Είτε αυτό, επαναλαμβάνω, χωρί να κάνω συμψηφισμό, αφορά το τώρα, είτε αυτό αφορά το παρελθόν. Ε, νομίζω, νομίζω ότι αυτό είναι ουσία και τη όλη αυτή τη υπόθεση. Πάντω, νομίζω ότι αποτελεί επίση ερώτημα ουσία και κρατήστε το για να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα και να το συζητήσουμε μετά. Ε, ε, το αν Υπάρχει κυβερνητική επιλογή, απόφαση, εντολή ή εάν η ΕΥΠ δρά αυτόνομα. Διότι αν η ΕΥΠ δρά αυτόνομα και ε, μένει ως έχει η κατάσταση εκεί και τα όποια δίκτυα την ελέγχουν, Προφανώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα πώ μπορεί να αφήνει η κυβέρνηση μια ε, υπηρεσία πληροφοριών να λειτουργεί ανεξέλεγκτη μέχρι να κρίνει δικαιοσύνη. Είτε έτσι είτε αλλιώ φέρει την ευθύνη ο Πρωθυπουργό όμω, τον οποίο υπάγεται η ΑΕΠ. Κύριε Ξεκαλάκη, θα το τοποθετηθείτε αμέσω μετά. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. κανάλι τη Ναυτεμπορικής παρακολουθείτε την πολιτική μας συζήτηση λίγες ώρες μετά την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τις κυβέρνησης για το θέμα των παρακολουθήσεων και της έρευνας Ράμου. Μαζί μας ο Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία κ. Κώστα Καραγκούνη, ο υπεύθυνο στρατηγική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΣΟ Σιλιόπουλο και ο κ. Στέφανο Ξεκαλάκη, μέλο του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟ Κινήματο Αλλαγή. Κύριε Ξεκαλάκη, να δώσω το λόγο σε εσά ξεκινώντα για να απαντήσετε ε, σε αυτό που έλεγε ο κ. Καραγκούνη νωρίτερα, ότι πρέπει να αναμένουμε ε, τι αποφάσει τη δικαιοσύνη. Λέγαμε ότι πέραν αυτών υπάρχει ένα πολιτικό ανοιχτό ζήτημα. Σαφέστατα υπάρχει και θέλουν να αναρωτηθούμε αν υπαγόταν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως η ΕΕΠ, αν σήμερα ο Υπουργός θα βρισκόταν στη θέση του. Νομίζω ότι όλοι θα απαντήσουμε ότι θα είχε φύγει και έτσι θα, θα την είχε γλιτώσει ο Πρωθυπουργό. Όμω τώρα, κατ' επιλογή του Πρωθυπουργού, εξ αρχή από τι πρώτε κινήσει που έκανε, ήταν η ΕΕΠ να περάσει στη δικαιοδοσία του. Ο κύριο Δημητριάδη δεν είναι πολιτικό παράγοντα. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ένα ήταν μάλλον ένα στέλεχος μέσα στο Μαξίμου. Την χάνει να είναι και ανυψιό του Πρωθυπουργού βέβαια. Όπως και ο κύριος Κοντολέων, ένας ανεπαρκής διοικητή, ο οποίος ε, μπήκε στην ε, θέση αυτή κατόπιν νομοθετική ρύθμιση, θέλω να θυμίσω, όπου έφερε άρον-άρον καλοκαιριάτικα η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν όλα αυτά συγκλίνουν στο γεγονός ότι την πολιτική ευθύνη ακέραια την φέρει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Δεν την φέρει ούτε το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία ούτε οι υπουργοί. Την φέρει ο ίδιος ο κύριο Μητσοτάκη και είναι απόρρια του συγκεντρωτισμού, όπου έχει επιλέξει να έχει μέσα στο Μαξίμου. Αυτό είναι το επιτελικό του κράτο. Είναι ένα κράτο το οποίο ελέγχει του υπουργού του, ελέγχει τι ένοπλε δυνάμει ελέγχει όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση όπου όλοι οι Έλληνε αισθανόμαστε ανασφαλείς για την ιδιωτικότητά μας, για, τις, για την ασφάλεια των συναλλαγών μας θα προσθέσω, που είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Είναι μία πράξη η οποία υποβαθμίζει τη δημοκρατία μας και νομίζω ότι είναι ένα ακόμα πλήγμα στο κύρος του πολιτικού μας συστήματος που θα διώξει ακόμα περισσότερο κόσμο προς την αποχή ή θα τον οδηγήσει σε πιο ριζοσπαστικές και ακραίες επιλογές και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει αν δούμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπου φέρνουνε τους φασίστες δολοφόνους της χρυσή Αυγής στα πρόθυρα της εισόδου τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ανεξάρτητα του ποια έκβαση θα έχει η κοινοβουλευτική διαδικασία στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, όπως προκύπτει και από τις έρευνες. Αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, και νομίζω ότι πλέον αποδεδειγμένα ανεξαρτήτως των ανεπαρκειών που επέδειξε σε θέματα διαφόρων κρίσεων, είτε υγειονομικών, είτε ενεργειακών και στο θέμα της ε, ακρίβειας, νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δυστυχώς, μέσα από την ε, λειτουργία του, δεν υπηρέτησε τους δημοκρατικούς ε, θεσμούς. Ήταν ένας πρωθυπουργό ο οποίος με τις πράξεις του προσβάλλει το πολίτευμα και τους αγώνες που έχουν κάνει εκατοντάδες εκατομμύρια, ε, εκατομμύρια Έλληνες για να εμπεδοθεί η δημοκρατία στην χώρα μας. Μετά από χρόνια η δημοκρατία μας υποβαθμίζεται πολύ έντονα και στο θέμα της δικαιοσύνης νομίζω ότι ε, επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί κατά τρόπο τέτοιο όπου φτάνει στα όρια της αρνησιδικίας σε μία σειρά από υποθέσεις, τουλάχιστον ας επιτελέσει το ρόλο της σε αυτό το κρίσιμο θέμα και α εκδώσει τα πορίσματά της πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Κύριε Λιόπλε, ο κύριος Ξεκαλάκης και εσείς βεβαίως μιλάτε για πολιτική ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα όμω, ε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει ευθέω και για νομική ευθύνη προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Ε, αυτό τι σημαίνει, ότι προαναγγέλλεται ότι σε περίπτωση που είστε κυβέρνηση, ε, θα πάμε σε προανακριτική ή ειδικό δικαστήριο για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Μία φράση και έρχομαι αμέσω και στο ερώτημά σα. Mm -hmm. Δεν είναι το ζήτημα μόνο ότι θα κάνει δικαιοσύνη σε όλο αυτό το διάστημα. Το ζήτημα είναι αν βοηθάμε ή όχι τη δικαιοσύνη να συλλέξει τα στοιχεία. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεν βοηθάει τη δικαιοσύνη. Η χθεσινή ανακοίνωση τη κυβέρνηση ήταν 700 λέξει, 500 από τι οποίε ήταν κατά του κύριου Ράμου και τη ΑΔΑΕ. Και από αυτή την ανακοίνωση έλειπε μία πολύ απλή φράση. Οι ένοχοι για τι υποκλοπέ θα τιμωρηθούν. Οι ένοχοι για τι υποκλοπέ θα τιμωρηθούν. Γιατί έλειπε αυτή η απλή φράση, Γιατί δεν μπορεί κανένα να τιμωρήσει τον εαυτό του. Εμεί λέμε το εξή, ότι κανένα δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ο κύριο Μητσοτάκη έχει αντικειμενική, αμετάθετη ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει από την ΕΕΠ είτε ήταν αυτονομμένα δίκτυα το οποίο πλέον κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει, είτε ήταν ευθέω δικέ του εντολέ που οδήγησαν σε αυτέ τι παρακολουθήσει. Εμεί λέμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη βουλή για... στην οποία παλεύουμε να υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία θα κάνει μια κανονική προανακριτική, όπου θα έρθουν όλα τα στοιχεία, όπου δεν θα κρυφτούν μάρτυρε όπω κρύφτηκαν την τελευταία φορά οι άνθρωποι τη Ιντελέξα, οι άνθρωποι τη Κρίκελ, ο κύριο Δημητριάδη. Κρύφτηκαν από την Εξεταστική που έγινε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, και για όποιον προκύψουν στοιχεία, αυτά θα πάνε στη δικαιοσύνη η οποία ανεμπόδιστη θα κάνει τη δουλειά τη. Επιτρέψτε να πω και να κλείσω με αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη παρετηθεί. Θα είχε ήδη παρετηθεί. Δυστυχώ φαίνεται ότι στην Ελλάδα τα δημοκρατικά τραγκλασικά σε κάποια πράγματα είναι λίγο πιο πίσω. Αλλά η εκτίμησή μα είναι ότι πολύ σύντομα οι Έλληνε πολίτε θα δείξουν ότι η δημοκρατία δεν είναι πολυτέλεια. Και δεν είναι πολυτέλεια γιατί μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου είναι ταυτόχρονα και μια κυβέρνηση η οποία διαφορεί για το αν ο κόσμο βγάζει ή δεν βγάζει το μήνα. Κύριε Καραγκούνη, ε, μπορείτε να δεσμευτείτε πολιτικά αυτό <coughs> που είπε ο κύριο Ιλιόπουλο ότι οι ένοχοι για τι υποκλοπέ θα τιμωρηθούν. Και δεν νοώ, εσείς βεβαίως, εννοώ εσεί προσωπικά βεβαίω, εννοώ στην κυβερνητική πλειοψηφία έτσι. Να πω το εξή. Καταρχήν, όπου, όπου καταλήξει η δικαιοσύνη, Γι' αυτό και έμεινα σε αυτό με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, Προφανώ εκεί δεν μπορεί κάποιο να αποφύγει τον ευθυνών του. Όποιο και αν είναι αυτό, όπου να βρίσκεται, όπω και να λέγεται, και σα είπα όποια χρονική περίοδο και να φοράει. Το είναι ξεκάθαρο. Οπότε ε, δεν είναι στο χέρι κάποιου να πει ότι δεν, δεν θα αποδοθούν ευθύνε ή κάποιο θα προσπαθήσει να αποκρύψει ευθύνε. Αυτά είναι θέματα τα οποία ασχολείται η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το είπα και από την πρώτη στιγμή. Να απαντήσω λίγο σε αυτά που λέει ο κύριο Ηλιόπουλο. Ε, έχουμε εμεί ω Νέα Δημοκρατία, ω κυβέρνηση, ω βουλή, ω κοινωνιστική ομάδα, έχουμε αρνηθεί ε, το να υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Έχουμε υπό μία έννοια πει ότι δεν θα γίνει επιτροπή θεσμών και διαφάνεια ή δεν θα γίνει εξεταστική επιτροπή ή τέλο πάντων δεν θα δεχθούμε την οποιαδήποτε έρευνα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κοινωνιστική ομάδα ποτέ δεν έχει πει σε καμία περίπτωση ότι δεν θέλουμε όλα να ερευνηθούν. Έχουν Και μάλιστα κύριο. δεν μπορώ να μην αναφερθώ... Καλά, ναι, εγώ θυμίζω την κυρία Μπακογιάννη Μόλις. να λέει ότι άν αρθεί το απόρριτο ότι θέμα για όποιον λοιπόν. το ναι, πράξει ναι, τώρα, τι ναι, συζητάμε. ότι η, η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Ιντελέξα ήρθε στη Βουλή αφού είχε ολοκληρωθεί η εξεταστική. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν υπήρχε διάθεση να ερευνηθεί. Σε αντίστοιχε περιπτώσει που η κυβέρνηση ήθελε να προχωρήσουν γρήγορα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπω παραδείγματο χάρη στην Κιβωτό του Κόσμου, ορθώ μέσα σε πέντε μέρε είχαν γίνει φιλοκεφτέρωτα οικονομικά στοιχεία τη Κιβωτού. Στην περίπτωση τη Ιντελέξα, ούτε τα οικονομικά στοιχεία ελέγχθησαν, ούτε τίποτα έγινε. Υπάρχουν και διάφορα εικονικά τιμολόγια που σχετίζουν εταιρείε που είναι σε, αυτή, σε αυτό το δίκτυο με την Κρίκελ και την Ιντελέξα. Που σχετίζονται ακόμα και με τον επίσημο δημοσκόπο του Μαξίμου, τον κύριο Γεράκη. Άρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο στο οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να υπάρχει συγκάλυψη. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μα. Και μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο, ο Νίκο Ανδρουλάκη, καταστράφηκαν αν... στοιχεία αν... μέσα στην ΑΕΠ. ΕΕ, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι λίγο δύσκολο ο διάλογο, επειδή ήταν... είστε μακριά, αλλά μπορείτε νομίζω νομίζω να φανταστείτε. Πάτε... Νομίζω ότι το έχουμε σεβαστεί όμω, κύριε Καραγκούνη. Όχι, νομίζω ότι το έχουμε σεβαστεί αν είναι δυνατόν. Θα ήθελα πλέον να ολικρώσω με αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, εμείς, εμείς, λοιπόν δεν έχουμε πει σε καμία έρευνα όχι. Όποια και είναι αυτή η έρευνα και σε αυτό μπορεί να, παρα... να την παρατηθούμε. <Κι> στην τελευταία όμως έρευνα την οποία κληθήκαμε στην Επιτροπή να, να, ασχοληθούμε και μάλιστα ήρθαν στο φως δημοσιότητας και πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία. Και αναφέρουμε βεβαίως στην ε, παρακολούθηση του, του, κέντρου, του Λεφωνικού Κέντρου, κέντρου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Λοιπόν, εκεί που ήρθαμε να, 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 να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και βέβαια έγιναν και σοβαρέ καταγγελίε και μάλιστα οι αγγελίες αξιολογήσαν και διάφορα πράγματα. Τέλο πάντων, υπήρξε ο νόμο, η αλλαγή του ποινικού κώδικα για την παραβίαση του απορρίτου, που φέρεται να υπάρχει ένα ζήτημα ε, με την παρακολούθηση του κομμουνιστικού κόμματο την επίμαχη περίοδο του 16. Και μάλιστα φέθηκαν και εχμέ ότι ήρθε η τροποποίηση του ποινικού κώδικα για να γίνει το κακούριμα πλημέλημα και, και έχει παραγραφεί. Και αυτά μα τα έλεγε ο εισαγγελέα. Λοιπόν, και έλειπαν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Μία φορά είπαμε να έρθουμε να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αφορούσε τα ΕΠ, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την αίθουσα. Πραγματικά έφυγε, εξαφανίστηκε από την αίθουσα. Δεν αποτελεί κάθαρση δε λέω... για εσά όμω, κύριε Καραγκούνη, αυτό και για τι πράξει σα. Όχι, δεν λέω ότι. Το προσέξτε. Τεν. Δεν. είπα ότι υπάρχει. Δεν κάνω συμψηφισμό, σα το λέω. Σα παρδέχω γεγονότα. Εμεί δεν κρυφτήκαμε οποιοδήποτε έρευνα. Αυτό λέω, κύριε Ξεκαλάκη. Εμεί δεν είπαμε όχι να μην γίνει το ένα ή να σηκωθούμε να φύγουμε δίθεν για ένα επικοινωνιακό ζήτημα να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν το κάναμε ποτέ. Η, λοιπόν, η και δεύτερο ενημέρωση του Ράμου στην δεύτερον... κύριε Καραγκούνη δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα. Αν ο κύριο Ράμο με βάση τον νόμο δεν προχωρούσε σε ενημέρωση τη Βουλή, ο ίδιο Μα... θα, Μα... εχ... θα είχε παραβιάσει το πλαίσιο των καθηκόντων του. Και ο ναι, νόμο και ο τελευταίο νόμο που ψηφίσατε εσεί περιλαμβάνει μέσα συγκεκριμένα ευθύνη, ευθύνη, όχι δυνατότητα, υποχρέωση του κύριου Ράμου να ενημερώσει και του πολιτικού αρχηγού. Δεν έχει κινηθεί παράνομα. Ούτε στο. Ο, 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 ο ίδιο ο... είπε, ε, κύριε Ελιόπουλο, ότι αυτό προσκλήθηκε. Αν, αν θυμάστε, έβαλε και δεύτερη επιστολή που είπε ότι τέλο πάντων εγώ δεν θέλω να δεσμεύσω τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο ίδιο ε, έκανε ε, ανέκουσε πριν, λέγοντα ότι στην ουσία αυτό προσκλήθηκε. Και δεν είναι αυτή η διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμό τη Βολή. Αλλά το αφήνω και αυτό στην άκρη. Γιατί στο κάτω-κάτω εκεί είχαμε να συζητήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και όπω ξέρετε, πάντα με ψηφία των δύο πέμπτων, ο κύριο Ράμο και οποιοδήποτε κύριο Ράμο μπορεί να έρθει στη Βουλή και να, 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 να γίνει ακρόση, σχετική ακρόαση από την ε, η σχετική ενημέρωση. Το μόνο ερώτημα είναι που την... γιατί δεν τον καλείτε εσεί. Από θεσμό και διαφάνεια. Γιατί πρέπει να τον καλεί η αντιπολίτευση και, κάτι... και δεν τον καλείτε εσεί. Μα... Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Εσεί δεν λέτε, δεν ισχυρίζεστε ότι γίνονται το ότι γίνεται. Εσεί δεν λέτε, εσεί δεν κάθε φορά τα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα τη στιγμή που μου κάνει εντύπωση, γιατί το είχατε ζητήσει και εσεί για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί λοιπόν για αυτό ήταν και η σφοδρία αντιπαράθεση των ΚΚΕ οι οποίοι σα κατηγόρησαν ότι φύγατε από τη Βουλή και φυγομαχήσατε. Και βεβαίω, κύριε Λεόπουλε, γιατί επειδή τόση ώρα και καλώ κάνουμε και θα το συζητάμε για τρει μέρε και θα συνεχίσουμε το συζητάμε, ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή, κάνοντα ο ΣΥΡΙΖΑ μία τέλο πάντων, αναπτύσσοντα μία τέλο πάντων αναπτύσσοντα μία ηθικολογία για τα πράγματα και για την ηθική τη δημοκρατία και όλα αυτά τα ζητήματα. Τα έχει πει και η κυβέρνηση. Εγώ έρχονται στο φω δημοσιότητα πολύ σοβαρέ καταγγελίε, κύριε Εσεί που τέλο πάντων έχετε δύο υπουργού που ελέγχονται αυτή τη στιγμή και βεβαίω πάντα υπάρχει το κριτήριο τη αθότητα ε, ε, και, και, θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ. Για πλημέλημα. Δηλαδή Όχι, τώρα δε λέω... δεν, καταλαβαίνω τι ακριβώ συγκρίνεται. Όχι, για μια μ, υπόθεση στην οποία μ, το, μ, το δημόσιο πήρε χρήματα, τον έχετε πάει για πλημέλημα και προσπαθείτε να το κάνετε. Εγώ ξέρετε είμαι πολύ προσεκτικό και δεν αναφέρομαι και σε πρόσωπα. Μην το βάζουμε στο ζήτημα. Εντάξει τώρα δεν παραμείνει σε κάποια απόρριψη. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν δεν έχουμε απόφαση δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να πούμε για κανέναν τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Αλλά μην το βάζουμε στο ζύγι, γιατί το και δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή έχει αξιολογηθεί η υπόθεση αυτή και για το κακούργημα του κ. Παπαγγελόπουλου και για το πλημέλημα του κ. Παπα. Έχει αξιολογηθεί. Περάσει έχει τη βάσανο ανωτά των δικαστών. Θα μπορούσε κάποιο όντω να μιλήσει επί σοβαρών ζητημάτων ότι ελέγχεται, ελέγχεται η προηγούμενη κυβέρνηση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με του θεσμού και την παραβίαση των θεσμών. Όπω βεβαίω οι καταγγελίε που έρχονται στο φω δημοσιότητα από τον κύριο Καλογρίτσο επώνυμα και από την γραμματεία του επώνυμα. εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα σήμερα Κύριε. είπε ότι είναι, ότι είναι αμφισβητούμενα τα SMS. Καλά. Άρα συζητάμε για λέω, πολύ αστεία ψέματα. Λέ, Αυτό είναι λέω, το ζήτημα. Κύριε δεν... προσέξτε, λίγο, λίγο, λίγο. Αφήστε το ότι ποιο είναι ψέμα και ποιο είναι ψέμα. Θα το πει και θα το, θα το δει, θα το δώσει η διαδικασία. Αλλά όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται είναι πολύ σοβαρά και δεν έχουμε ακούσει μια απάντηση από Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό μίλησε. Από την πρώτη μέρα. Μιλάει και η κυβέρνηση για φωνή του κ. Τσίπρα, το προηγούμενο διάστημα. Αλλά θέλω να πω, χωρί να, να έχω καμία διάθεση, γι' αυτό σα λέω και πάρα πολύ προσεκτικό, Δεν έχω καμία διάθεση συμψηφιστική για όλα αυτά τα ζητήματα. Να ελεγχθούν όλα, όποια περίοδο και αν ε, περιλαμβάνει, αλλά υπό μία έννοια μαθήματα. Ιθικολογία και δημοκρατική ευαισθησία και όλων αυτών των ζητημάτων, κύριε Λόπουλε, όταν υπάρχουν σε κρεμότητα τόσο σοβαρέ υποθέσει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, Να ζητήσω ε, μία τελευταία ε, τοποθέτηση από όλου σα, αναγνωρίζοντα πάντα και τη δυσκολία τη επικοινωνία από, από το γεγονό ότι ο κ. Καραγκούνη βρίσκεται σε απόσταση. Κύριε Ξεκαλάκη, ε, ε, εκφράζεται και από την πλευρά του. και ο το είπε σήμερα, αλλά. Προκύπτει και ω αγωνία πολλών εντό και πέριξ τη πολιτική κοινή ότι όλη αυτή η υπόθεση ρίχνει την προεκλογική περίοδο σε μια βαθιά τοξικότητα που κανεί δεν γνωρίζει πώ θα αποτυπωθεί στι κάλπε. Σα ανησυχεί αυτό, Καταρχά, η τοξικότητα προκύπτει από πράξεις. Το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό υπέκλεπτε πολιτικού, πολιτιακού παράγοντε, επιχειρηματίε, δημοσιογράφου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και εξαιτία αυτού του γεγονότο φτάνουμε στην κατάσταση τη τοξικότητα. Προφανέστατα από εκεί και πέρα μα απασχολεί. Γι' αυτό άλλωστε θέλουμε να έρθουν όλα στο φω όσο το δυνατόν το νωρίτερο, ώστε πέραν των θεσμικών θεμάτων να μπορέσουμε να πολιτικοποιήσουμε την επικείμενη εκλογική διαδικασία για να μπορέσει να μαζικοποιηθεί και στην κάλπη. Νομίζω ότι κανεί δεν είναι ικανοποιημένο όταν τα δημοσκοπικά ευρήγματα δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο η αποχή να υπερβεί το 50% την επόμενη φορά. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι μέσα ε, από τη συμβολή και των πολιτικών κομμάτων εντό του Κοινοβουλίου αλλά και τη δικαιοσύνη θα μπορέσουμε να έχουμε άμεσα, ευελπιστώ τουλάχιστον, να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ούτω ώστε από εκεί και πέρα ο ελληνικό λαό να κρίνει και για τα πεπραγμένα φυσικά της κυβέρνησης και σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο της καθημερινότητάς μας και από εκεί και πέρα να κρίνει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων με βάση τα προγράμματά τους. Εμείς άλλωστε γι' αυτό το λόγο από το Δεκέμβρη έχουμε θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού τις προγραμματικές μας θέσεις, ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα και με βάση αυτό ζητάμε να κρυθούμε στις επόμενες εκλογές. Κύριε Λεόπουλε, μια κριτική που δέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κατέθεσε την πρόταση τη πιστείας για λόγου επικοινωνιακού. Ότι ούτω ή άλλω σε ένα μήνα, σε ένα μισή, θα διαλυθεί η Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η κυβέρνηση. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα τουλάχιστον κυβερνητική συνοχή. Άρα, πού αποσκοπεί η πρότασή σα πέρα από λόγου επικοινωνιακού. Και... Ε, αν σκοπεύετε να αναλάβετε και άλλες πρωτοβουλίες αυτή την ε, υπόθεση των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων. Κοιτάξτε, όταν η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή για την ε, διαφάνεια των επικοινωνιών, βρίσκει το συγκεκριμένο πόρισμα και πλέον δεν συζητάμε για καταγγελίες ή τις ερευνητική δημοσιογραφία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μιλάμε για δεδομένα. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία στα χέρια μα, ήταν θεσμική μα υποχρέωση να ζητήσουμε παρέτηση τη κυβέρνηση, παρέτηση του Πρωθυπουργού και προσφυγή στι κάλπε. Από εκεί και πέρα, το γεγονό ότι οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, είτε γιατί είναι εκβιαζόμενοι ένα μέρο αυτών, είτε γιατί άλλοι φοβούνται να αναλάβουν, δεν έχουν το θάρρο να αναλάβουν ε, την πολιτική του ευθύνη και να οδηγήσουν σε κάθαρση, όπω θα γινόταν σε συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν είναι το ελληνικό παράδειγμα. Θα μετατρέψουν ένα σκάνδαλο του κύρου Μητσοτάκη σε συνολικό σκάνδαλο τη παράταξη. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Όταν ο κ. Μητσοτάκη έδιωξε τον Δημητριάδη και τον τότε διοικητή τη που είπε ότι ήταν λάθο η παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη, λάθο αλλά νόμιμη. Αλλά αν το ήξερε, δεν θα το επέτρεπε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αφού ήταν νόμιμη. Όταν του έδιωξε, δεν του ρώτησε για το αν υπάρχουν άλλε παρακολουθήσει ευαίσθητων πολιτικών προσώπων. Για ποιο λόγο δεν του ρώτησε. Και ξαναλέω, αν ο κύριο Μητσοτάκη. Γιατί το ήξερε, δεν του ρώτησε, κύριε. Προφανώ. Αν ο κύριο Μητσοτάκη τόσο καιρό δεν ήξερε όλα αυτά, το ερώτημα είναι ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Τη χώρα. Άρα, αυτό το τρίμερο, ο κύριο Μητσοτάκη θα είναι απολογούμενο. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι απολογούμενη στη Βουλή. <κοί> Συγχωρέστε με. Αυτή η συζήτηση δεν θα κλειστεί, δεν θα τελειώσει στου τέσσερι τείχου τη Βουλή. Θα ανοίξει ο διάλογο σε όλη την ελληνική κοινωνία. Η δημοκρατία, ξαναλέω, δεν είναι πολυτέλεια και τα θέματα τη δημοκρατία, τα θέματα των κανόνων των θεσμών, δεν είναι αυτόνομα από την οικονομία. Μια κυβέρνηση η οποία δεν δέχεται, δεν τηρεί του κανόνε του παιχνιδιού, του παραβιάζει. Μια κυβέρνηση η οποία παραβιάζει με βάναυσο τρόπο το κράτο δικαίου, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν τη καίγεται καρφί για το αν ο κόσμο βγάζει ή δεν βγάζει το μήνα. Κύριε Καραγκούνη, ε, αν θέλετε, θα τοποθετηθείτε για να κλείσουμε. <χω> με ενημερώνουμε ότι έχουμε ένταση, ένταση, στη Βουλή. Πάμε να πάρουμε μια εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Για το... Βλάχιστο Συζητείτε αυτό, ναι. η πρόταση δυσπιστία. Ξεκίνησε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας επιχειρήσουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο δυστυχώς έχουμε πάρει άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει και μια διαδικαστική ένταση στο Παρασκήνιο για το ε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η συζήτηση απόψε, αν θα πάει μέχρι τι 12 ή μέχρι τα ξημερώματα και για το πότε θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Επί τη διαδικασία, οι αψημαχίε, επί τη ουσία, τα μεγάλα διακυβεύματα. Ο κύριε Καραγκούνη, ρώτησε εν ο, ο κύριο Ιλιόπουλο ποιο κυβερνά αυτόν τον τόπο, το παλιό ερώτημα, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γνωρίζουμε ποιο κυβερνά αυτόν τον τόπο. Το κυβερνάει μια κυβέρνηση. Που για 7 χρόνια είναι με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον κύριο Ιχλυγόπουλο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανακτήσει έστω κάτι από την πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα. Και νομίζω ότι είναι και πρωτοφανέ στα ευρωπαϊκά χρονικά, στα ευρωπαϊκά πολιτικά χρονικά. Ένα κόμμα αντιπολίτευση που θα μένει τόσα χρόνια πίσω και με τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώ υπάρχει εξήγηση διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να είναι μονοθεματικό, εμμονικό, θα έλεγα, να παράγει συνεχώ μια σκανδολογία, γιατί γενικώ αναπαράγει σκανδολογία. Και δεν αναφέρω βέβαια στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο όπω είπαμε θα διερευνηθεί και πρέπει να διερευνηθεί. Αλλά θεωρώ ότι ο κόσμο το τέλο ημέρας, ημέρα, και μάλιστα αυτό θα γίνει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε λίγου μήνε, θα επιλέξει ανάμεσα στα δύο κόμματα ποιον εμπιστεύεται για την επόμενη μέρα στα ζητήματα τη οικονομία, στα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική, σε όλα τα ζητήματα. Και το κράτο δικαίου, το οποίο αναφέρεται ο κ. Σιλιόπουλο, γιατί και εκεί θα γίνουν συγκρίσει σε όλα τα επίπεδα. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό αφορά πρώτα, πρώτα, πρώτα σε τον κόσμο και σε αυτό θα αναμετρηθούμε και θα συγκριθούμε και όχι θα συγκρουστούμε, όπω είπε και ο, α, και ο Πρωθυπουργό. Διότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κερδίσουμε θετικά την ψήφα του ελληνικού λαού σε πολύ κρίσιμε περιόδου. Ε, με πολύ μεγάλε προκλήσει για τη χώρα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Και πιστεύω ότι οι πολίτε, σύμφωνα και με την αξιολόγηση που γίνεται μέχρι τώρα, θα δώσουν ακόμα μια τετραετία στη Νέα Δημοκρατία. Από και πέρα, ε, το ποιο κυβερνάει αυτή τη χώρα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και νομίζω θα είναι ο ίδιο που θα κυβερνήσει και τη χώρα την το επόμενη το επόμενο τετραετία. Και αυτό είναι ο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ε, Προφανώ όλα αυτά θα τα δούμε στην κάλπη. Κύριε Λιόπουλε, πάντως και πάλι κλείνοντα, γιατί μα έδωσε την αφορμή ο κύριο Καραγκούνη. Είναι αλήθεια ότι στι δημοσκοπήσει δεν αποτυπώνεται ε, αυτή η ανατροπή που ε, λέει ο Σεριζότη Όχι μέσα και από την ανάδειξη τη υπόθεση. Να σας απασχολεί αυτό. Να υπενθυμίσω ότι καμία δημοσκόπηση δεν μα είχε δώσει τι τελευταίε εκλογέ πάνω από 25-26% και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5%. Να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή τα ποιοτικά στοιχεία σε όλε τι δημοσκοπήσει τα οποία δείχνουν ω πρώτο ζήτημα την ακρίβεια, στα ίδια ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι το τεράστιο ποσοστό τη ελληνική κοινωνία, τη τάξη του 70%, διαφωνεί ή βρίσκει ανεπαρκή τα οικονομικά μέτρα τη κυβέρνηση. Άρα θα έλεγα ότι όπω έλεγε και ο ο δάσκαλο των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, ο αείμνητο Λία Νικολακόπουλο, σε μη προεκλογική περίοδο, κοιτά κυρίω τα ποιοτικά. Γιατί τα ποιοτικά αποτελούν, αν θέλετε, το τρέιλερ για αυτό που έρχεται. Και θα δείτε κι εσεί ότι με το που θα προκηρυχθούν οι εκλογέ, όλε οι μετρήσει που θα βγουν θα είναι μετρήσει πολύ πιο προσεγμένε. Εμεί λέμε ότι η πρώτη κάλπη θα είναι τέρμπι. Θα παλέψουμε για να συγκροθεί μια κυβέρνηση συνεργασία από την πρώτη κάλπη με βασικού άξονε τη δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέου σε 120 δόσει με διαγραφή του μέρου πανδημική οφειλή, με ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια τη εργασία με συλλογικέ συμβάσει, με ελεγκτικού μηχανισμού, του οποίου έχει διαλύσει η Νέα Δημοκρατία, και με άμεσα μέτρα που θα σταματήσουν την αδικία τη εσχροκέρδεια, με πλαφόν στι τιμέ ενέργεια κτλ. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη βάση μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική συνεργασία η οποία θα αλλάξει σελίδα στη χώρα. Μάλιστα. Θα δικήσουμε τον κύριο Ξεκαλά και αν δεν τον ρωτήσουμε αν το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε αυτή την uh, πρόσκληση προοδευτική συνεργασία που απευθύνεται, ε, την ε, οποία ενδεχομένως να απευθύνει και... προς το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και... αν δεν είναι αυτοδύναμη. Και διά για... του ερωτήματος ε, μας αδικείται στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος ε, βγήκε, βγήκε κυβέρνηση. Ναι, 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 ναι <σκυρή> βγήκε κυβέρνηση προτάσοντας το φόβο επανεκλογή του κυρίου Τσίπρα. Ε, Εμεί πραγματικά, όπως σα είπα και πριν, μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να θέσουμε τα προγραμματικά μας προτάγματα τα οποία αγγίζουν την ελληνική κοινωνία, τη οποία διαρκώ η ζωή ε, υποβαθμίζεται. Και άρα λοιπόν για εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα εν ώψη της επόμενης ημέρας να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και ευελπιστούμε ότι το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα το οποίο αναφέρει και θέτει στην κρίση του ελληνικού λαού και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα γίνει αποδεκτό διά της ψήφου του ελληνικού λαού για να μπορέσει να έχει τύχη και η εφαρμογή του. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούν, μια τελευταία κουβέντα και από εσά για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση. Δεν τίποτα. Ε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια, ένα τρίμερο στο οποίο θα αντιπαρατεθούμε θεωρώ σε, σε πάρα πολλά επίπεδα και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ακούσει πάρα πολλές πτυχέ όλων των θεμάτων και για τις νόμιες επισυνδέσεις αλλά και για τα άλλα τα ζητήματα ε, στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να υπάρξει σύγκρουση δηλαδή και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική και στο κράτος δικαίου και εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και όπω είπα και πριν, α είναι γόνιμη αυτή την παράθεση και να βγάλει ο κόσμο και τα συμπεράσματά του. Ας το ελπίσουμε. Γιατί ούτω βρισκόμαστε, βρισκόμαστε, λίγο πριν τι εκλογέ. Α το ελπίσουμε όλοι. Σα ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και περαστικά σα. Βεβαίω, κα... ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη, ευχαριστώ, τον κύριο Νάσο Ελιόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη από το Πασό Κίνημα Αλλαγή. Καλό σα βράδυ.